με τον Πατριμόν του Αγίου Πνεύματος, θεολόγησαν υπέρ των ιερών εικόνων. Συγχρόνως σήμερα ακούμε την παραμονή του σπουδαίους, ωστόσο στην παραμονή δεν καρποκοπούσε παρά μόνο ένα μικρό μέρος του χωραφιού. Η γη αγαπή, η καρποφορία δεν είναι κάτι αυτονόητο. Ας δούμε λοιπόν πώς θα γίνουμε και εμείς γη αγαπή που θα καρποφορεί. Ποια δηλαδή θα είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να καρποφορήσει στη ζωή μας ο Λόγος του Θεού. Πρώτον, να ακούμε με καλή διάθεση. Ο Κύριος εξήγησε στους μαθητές του ότι η καλή γη που καρποφόρησε σημαίνει στους ανθρώπους που ακούνε τον Λόγο του Θεού. Εν καρδία καλή και αγαθή, δηλαδή με καλοπροαίρεση καρδιά. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να ακούμε τον Λόγο του Θεού ή να τον μελετούμε με καλή διάθεση, με ευθεία προαίρεση, λέγοντας μαζί με τον Ψαλμοδό. Ακούσομε τι θα λύσει εν ημίν Κύριος ο Θεός. Τώρα μιλάει ο Θεός. Να ακούσουμε τι θα μου πει. Για να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, πρέπει να ταπεινωθούμε απέναντι Του, πρέπει να Τον τιμήσουμε, να Τον ακούμε με πολλή ευλάβεια, με προσοχή, με πνεύμα μαθητείας, χωρίς να λέμε «αυτά τα ξέρουμε ή αυτά σήμερα δεν γίνονται», αλλά με διάθεση ευαθύσεως και αυτοκριτικής και με γενναία απόφαση να συμμορφώσουμε τη ζωή μας με όλες τις άγιες εντολές. Στη συνέχεια να το κρύβουμε μέσα μας στην καρδιά μας. Αυτοί παρομοιάζονται με καλή γη, όχι μόνο ακούνε αλλά και κατέχουσι. Κατέχουσι μένει κρατός φυτά με δύναμη τον Θείο Λόγο, ώστε κανείς να μην το αρπάξει. Ο Ιερός Συνοδός λέει στα βάθη της καρδιάς μου έξω τα λόγια σου, Κύριε, σαν πολύτιμο θησαυρό και να το θυμάμαι πάντοτε και έτσι να μην αμαρτήσω σε σένα. Τάφτα μελετά εν τούτη η σύστη, προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, αυτά να μελετά συνέχεια, η πνευματική μελέτη και τελειώνει όταν κλείσουμε την Αγία Γραφή. Τα ιερά νοήματα που μελετήσαμε πρέπει να τα διατηρούμε στη μνήμη μας, να τα κυκλοφορούμε στη σκέψη μας, να γίνονται προσευχή μας. Δεν είναι εύκολο αυτό. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά πιο ωραίο και υψηλό να πετύχει ακόμα και να κατακτηθεί. Και τέλος να κυκλοφορούμε με υπομονή. Επειδή η κακοφορία του Θείου Λόγου την απαιτεί, όσοι ο Δωρόθεος γράφει σχετικά ότι γι' αυτό δεν προδεύουμε πνευματικά, διότι δεν έχουμε υπομονή στο έργο που τη ξεκινάμε, αλλά θέλουμε χωρίς κόπο να αποκτήσουμε την αρετή. Νομίζουμε ότι απλώσαμε το χέρι μας και θα πιάσουμε την αρετή που θέλουμε. Είναι ανάγκη να δείξουμε πολλή υπομονή, διότι προβάλλουμε πολλά εμπόδια για την κακοφορία. Ο εαυτός μας, ο αδύναμος και κακομαθημένος, ο σατανάς μας πολεμάει με τον κόσμο, της αποστασίας μας χρειάζει πολλή υπομονή, ώστε να μην ολιγοψυχήσουμε στις θλίψεις, όπως δίγησαν όσοι συμβολίζονται στην παραμονή, με πετρώδη ή αλλά και να μην μας απορροφήσουν οι μέρες, οι πολλές δουλειές, οι επίγειες καρές και οι μάτιες ασχολίες που συμβολίζονται με τα αγκάθια, ο Κύριος ομιλεί και η υπομονή. Επειδή η πνευματική καρποφορία τελικά είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος, δεν αποτελεί δικό μας κατόρθωμα, αν και είναι απολύτως απαραίτητος ο δικός μας αγώνας. Οι Άγιοι Πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που εορτάζουμε σήμερα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα πνευματικής καρποφορίας. Αγάπησαν τον Λόγο του Θεού, τον μελέτησαν και αγωνίστηκαν να τον εφαρμόσουν στη ζωή τους. Δεν προτίμησαν την άνεσή τους, το δικό τους θέλημα. Σήκωσαν με πολλή υπομονή των σταυρών της πνευματικής ζωής, γι' αυτό και αγιάστηκαν και κατ' εργασίες της Συνόδου στην Νικαία το 787 φωτίστηκαν
και ορθοτόμησαν την αλήθεια, έδωσαν την κοίτα το καρπό εν Αγίω Πνεύματι, τα θεοφώτιστα κείμενα της εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, η θαυμαστή καρποφορία του, όπως και όλων των Αγίων, ας αποτελεί προτοπή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του. Με τα φόβου Θεού,